Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Blue Sky, εκπομπή εντός εκτός συνόρων, είναι η ώρα που ο περισσότερος χρόνος εκπομπής διατίθεται σε ανθρώπους που ξέρουν να πούν πράγματα, που έχουν να πούν κάτι και κυρίως στους φίλους τηλεθεατές του Blue Sky. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου να μην εκδοθούν οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί στην Τουρκία. Δεν εκδικάστηκε επί της ουσίας η απόφαση αν μετήχαν ή δεν μετήχαν κατά του Ερντογάν στο πραξικόπημα, αλλά επειδή η Τουρκία δεν παρέχει εχέγγυα για τους κατηγορουμένους. Είναι ένα πολύ σκληρό και αυταρχικό δικαστικό σύστημα και άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν. Άρα λοιπόν έχουμε μια σωστή απόφαση από πλευράς Αρείου Πάγου, την οποία την επικροτούμε. Όμως, έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Την οργή του Ερντογάν. Έχουμε δηλώσεις του Τσαβούσογλου, του Υπουργού Εξωτερικών. Έχουμε δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης. Δηλώσεις οι οποίες είναι ακραίες. Και πιστεύω ότι μάλιστα ο Ερντογάν είπε ότι απειλούνται διμερείς σχέσεις. Σε ποιο βαθμό και σε ποιο σημείο, μέχρι ποιο βαθμό θα το δούμε. Πάντως, τρία είναι τα σημεία που μπορεί η Τουρκία να δημιουργήσει πρόβλημα. Το ένα είναι στο Αιγαίο με παραβάσεις, παραβιάσεις. Μπορεί να στείλει και πολεμικά πλοία να κάνει ένα πλησιάρι στις τουρκικές ακτές, να δημιουργήσει δηλαδή ένταση που μπορεί να προκαλέσει κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Το πρώτο. Το δεύτερο που ενδεχομένως να κάνει είναι ένα νέο ανεξέλεκτο κύμα μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, αντιλαμβάνεστε. Και ένα τρίτο είναι να σκληρύνει τη στάση της στο Κυπριακό. Αν και είναι ήδη σκληρή, όταν η Τουρκία, ο Ερντογάν και ο Μουσταφά Κιτζή, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε να λυθεί το Κυπριακό και να είναι στην Κύπρο, να είναι στην Κύπρο οπωσδήποτε τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Αυτά λένε, χωρίς στρατεύματα κατοχής της Τουρκίας στην Κύπρο δεν υπάρχει λύση, λένε οι Ερντογάν Ακιτζή. Ο Αναστασιάδης θα μασάει κάπως. Πιο ξεκάθαρος είναι ο Νίκος Κοντζάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, που λέει ότι δεν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό εάν υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες, έστω και ένα Τούρκο στρατιώτη στην Κύπρο. Εκεί που λοιπόν μπορεί να έχουμε προβλήματα, δεδομένου και το σκηνικό στην περιοχή που είναι έκριθμο, άρα τα πράγματα ενδεχομένως να οδηγηθούν σε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Αυτό το ένα. Το άλλο, το πολύ μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται στην Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά. Είναι η αξιολόγηση κτλ. Για τα θέματα αυτά λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να κουβεντιάσουμε εγώ αλλά και εσείς στη συνέχεια με τον ανεξάρτητο βουλευτή τον Νότι Μαριά, που είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθηγητής θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί να μιλήσουμε αλλά και με τους τηλεθεατές μας να τους λύσουμε κάποιες απορίες στο βαθμό που θέλουν να θέσουν θέματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, είναι αυτή η περίφημη αξιολόγηση. Η δική μου εκτίμηση είναι, και εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα γιατί τα ξέρετε από μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωβουλευτής, είναι ότι υπάρχει μια στάση των θεσμικών δανειστών της Ελλάδας, η οποία ανορχιστρώνεται και κατευθύνεται και με ιδιαίτερη μαεστρία από τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος έχει τους δικούς του, θα έλεγα, στόχους και επιδιώξεις, όχι αυτός αλλά και αυτοί που κρύβονται πίσω του, εν πάση περιπτώσει, που είναι μια πολιτική, θα έλεγα, εξαθλίωσης, ταπείνωσης του ελληνικού λαού, ταπείνωσης ελληνικής κυβέρνησης, μια πολιτική η οποία δεν οδηγεί παρά μόνο στην περαιτέρω φτωχοποίηση των Ελλήνων. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Πείτε μας εσείς αν σωστά σκέφτομαι ή έχω κάνει λάθος και τα πράγματα είναι χειρότερα ή καλύτερα από όσο εγώ τα εκτιμώ. Εντάξτε, η εφαρμογή του μνημονίου ως συνταγή έχει αποτύχει. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πλέον οι πάντες και το λέει και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλιστα, χθεσινή τοποθέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι θα χειροτερεύσουν τα πράγματα όσον αφορά το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ. Να θυμίσουμε ότι ξεκινήσαμε 125% περίπου όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, το ποσοστό του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Τώρα θα φτάσει το 170%
και το 2060 θα περάσει το, θα φτάσει το 230-240%. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι πλέον υπάρχει μια πλήρης αποτυχία. Θα πείτε, δεν το ξέρουν οι δανειστές. Μα το ξέρουν οι δανειστές. Δεν τους ενδιαφέρει να ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Γιατί όμως? Γιατί θέλουν τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και κυρίως θέλουν να βάλουν χέρι στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε έξυπνοι και αυτοί είναι χαζοί. Το πρόγραμμα που έφτιαξαν ήταν τέτοιο προκειμένου να μην βγαίνει, να ξαναχρεωνόμαστε και αυτή η υπερχρέωση της χώρας να οδηγήσει στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, στο ξεπούλημα των φυσικών πόρων, του φυσικού αερίου και πετρελαίου που υπάρχει, στη δέσμευση ουσιαστικά της χώρας, η οποία έχει μια στρατηγική σημασία για την περιοχή, και όλο αυτό να δημιουργήσει μια περαιτέρω εξάρτηση. Γιατί, αυτός είναι ο στόχος. Γιατί επελέγει όμως η Ελλάδα, δεδομένου ότι και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής, ειδικά οι χώρες του Νότου, και αυτές έχουν προβλήματα χρέους και δανεισμού τεράστιο, έτσι? Ναι. Δεν είναι ότι επελέγει ειδικά η Ελλάδα, είναι ότι στην φάση έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η Ελλάδα ήταν πλέον ένας αδύναμος κρίκος. Μπήκαν μέσα οι δανειστές, μας μεταχειρίστηκαν σαν πειραματόζω, και ό,τι έβγαλαν ως συμπέρασμα και αποτέλεσμα θεσμικό, το φόρτωσαν μετά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουν τα οικονομικά της Ελλάδος, ο τρόπος με τον οποίο φτιάξανε τον πρώτο πρόχειρο, ας το πούμε, μηχανισμό που μας έδωσε δίθεν βοήθεια, δηλαδή τα δάνεια τα πρώτα που ήταν επί Παπανδρέου. Αυτός ο μηχανισμός αξιοποιήθηκε και μετά έγινε ευρωπαϊκός μηχανισμός. Και με βάση αυτό το μηχανισμό, τον ευρωπαϊκό, έχει δανειστεί στην πορεία και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία και η Ισπανία και η Κύπρος. Επίσης, αυτό που συμβαίνει, γιατί λέμε τρόικα, λέμε θεσμούς, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για να υπηρετούν, υποτίθεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν, για παράδειγμα, δηλαδή ο κύριος Γιούνκερ, ας πούμε, έχει υποτίθεται στόχο να υπερασπίζεται τα κοινά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα η Κομισιόν είναι και μέλος της Τρόικας. Όταν είναι μέλος της Τρόικας, δεν ενεργεί ως θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ενεργεί ως εκπρόσωπος των δανειστών. Κοιτάει να κάνει ενέργειες τέτοιες για το πώς θα πάρουν οι δανειστές τα λεφτά τους. Έτσι δημιουργείται μια σύγκρουση συμφερόντων. Παράδειγμα, πήραν οι Γερμανοί τα περιφερειακά αεροδρόμια με τη Fraport. Έτσι. Η Κομισιόν ως τρόικα ήθελε να γίνει αυτή η ιστορία, δηλαδή να περάσουν τα αεροδρόμια στη Fraport. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και μια υπηρεσία στην Κομισιόν σε σχέση με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Έκανα λοιπόν εγώ μια ερώτηση και είπα, θα υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός στα θέματα του τουρισμού εάν η Fraport πάρει, όπως πήρε, τα περιφερειακά αεροδρόμια? Έχει και το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, έχει και δικάδες άλλα αεροδρόμια. Τι κάνετε εσείς ως Κομισιόν που ελέγχετε για να διατηρηθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός? Ποια Κομισιόν θα ενεργήσει τώρα, αυτή που είναι θεσμός ή αυτό που είναι όργανο των δανειστών? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι αντιφάσεις οδηγούν στην ουσία την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπηρετεί τους δανειστές και όχι τους λαούς. Αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα, αν δεν έχουμε, δηλαδή, αυτό το όραμα περί της Ευρώπης των λαών, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, του πολιτικού και νομικού πολιτισμού, είναι απλώς ένα θεωρητικό κατασκεύασμα που έχει καταρρεύσει στην πράξη την τελευταία πενταετία, εφταετία που έχουμε την κρίση. Έχει καταρρεύσει κυρίως γιατί για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 και μετά είναι μια ένωση δανειστών. Δηλαδή τα κράτη είναι δανειστές και οφειλέτες ή δίθεν οφειλέτες, γιατί εμείς δεν είμαστε οφειλέτες. Εμείς έχουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις βάσει των οποίων διεκδικούμε τεράστια ποσά από τη Γερμανία και μας μετέτρεψαν εμάς σε οφειλέτες ενώ είμαστε δανειστές απέναντι στους Γερμανούς. Θέλω να σου πω κάτι για να το κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Δηλαδή τώρα πώς έχουμε τα πράγματα, πιεζόμαστε για να πάρουμε μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, περίπου 5 δισεκατομμύρια είναι τα μέτρα, που σημαίνει οπωσδήποτε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, που σημαίνει ενδεχομένως ρίχνουν στο δημόσιο τομέα, μηδενισμό των δημοσίων επενδύσεων, γιατί δεν υπάρχουν δημόσιοι επενδύσεις, να μην γελιόμαστε. Σημαίνει ένα άλλο ασφαλιστικό, σημαίνουν τέτοια πράγματα και πλέον φορολογία, έτσι. Αυτό το πακέτο λοιπόν σε έναν λαό καθημαγμένο δεν βγαίνει. Θα προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Και εγώ να σας πω κάτι, να προκαλέσει. Να πάμε σε εκλογές. Να πάμε σε εκλογές. Τι περιμένουμε, τι πρέπει να περιμένουμε δηλαδή? Ακούστε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει σε μια χώρα άλλη και πει ότι θα καθορίσουν οι Βρυξέλλες το ύψος των συντάξεων, το ύψος των μισθών και το ύψος, ας πούμε, του κράτους πρόνοιας, αυτό θα
θα τους πούνε ότι δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις γιατί απαγορεύεται. Σύμφωνα με τη συνθήκη, το τι φορολογία θα βάλεις και το τι μισθούς θα δώσεις αφορά το κράτος και όχι τις Βρυξέλλες. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό λέμε, έχουν μετατραπεί πλέον σε δανειστές και σου επιβάλλουν μια πολιτική η οποία είναι γνωστή. Δηλαδή, προσέξτε, λένε αυτοί οι άνθρωποι, υποτίθεται, ότι υπάρχει ελεύθερη οικονομία. Μα δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα, διότι υπάρχει ένα μνημόνιο 500 σελίδες και έχει ξεκαθαρίσει τα επόμενα χρόνια τι θα συμβεί. Σου λέει, αυτό το μήνα θα περάσετε αυτά τα μέτρα. Τον επόμενο μήνα θα περάσετε τα άλλα μέτρα. Αυτό δεν γινόταν ούτε στη Σοβιετική Ένωση, που υπήρχε το πλάνο και κανόνιζε κεντρικά όλο το σχεδιασμό της οικονομίας. Τόσο λεπτομερές πλάνο δεν υπήρχε ούτε στη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, εδώ για ποια δίθεν ελεύθερη οικονομία μιλούν. Εδώ πρόκειται για ένα αποικιοκρατικό καθεστώς, όπου μας έχουν μαντρώσει και αυτή τη στιγμή καταπιέζουν το ελληνικό λαό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπεί στο αντίθετό της. Αντί να είναι μια ελεύθερη ένωση λαών και κρατών, είναι μια αποικιοκρατική δύναμη κάτω από τη γερμανική κυδαιμονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ρωτήσω, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν στις ευρωβουλευτές, έτσι, ιδιαίτερα στις ευρωβουλευτές, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι, θα έλεγα, καταστροφικές για τη χώρα μας. Δηλαδή, νομοθετεί, αν υπάρχουν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετεί σε βάρος ενός λαού, σε βάρος μιας χώρας. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη ΔΕΗ και αφορούν όλες τις τσίμεντο βιομηχανίες της χώρας μας. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος. Και γι' αυτό είχαμε και τη Συμφωνία του Κιώτο και τη Συμφωνία στο Παρίσι. Και θα πρέπει, υποτίθεται, να μην είναι ρυπογόνες οι βιομηχανίες. Παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να μην χρησιμοποιείς, λένε αυτοί, για άνθρακα. Πρέπει να μην χρησιμοποιείς λιγνίτη, όπως έχουμε εμείς. Και αν το χρησιμοποιείς και παράγεις αέριους ρήπους, θα πρέπει να πληρώνεις συγκεκριμένα ποσά για αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα σήμερα θα συνεχίσει να πληρώνει τεράστια ποσά επειδή χρησιμοποιούμε το λιγνίτη λόγω της ΔΕΗ. Αυτό είναι 400 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη το χρόνο για τη ΔΕΗ. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Δίπλα μας είναι η Τουρκία, η οποία έχει ντουμανιάσει τον τόπο διότι δεν τηρεί καμία προδιαγραφή. Υπάρχει εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο είναι στα σύνορα με τα Σκόπια, το οποίο το έχουμε και υπολειτουργεί, διότι υποτίθεται χρησιμοποιεί λιγνίτη και άρα ρυπαίνει το περιβάλλον, αλλά μέσα από την πλευρά των Σκοπιών, 10 χιλιόμετρα, λειτουργεί το εργοστάσιο των Σκοπιανών με λιγνίτη και πουλάει το ηλεκτρικό ρεύμα στη ΔΕΗ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απίθανα. Επίσης, η Βουλγαρία, η Πολωνία έχουν πάρει εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το 2013 είχαν ΑΕΠ κάτω από το 60% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Εμείς είχαμε 61%. Έκανα λοιπόν μια τροπολογία εδώ και 4-5 μήνες και λέω, αν μετρήσουμε το ΑΕΠ της χώρας το 2014, είμαστε κι εμείς κάτω από το 60%. Δώστε μία εξαίρεση και στη ΔΕΗ, διότι δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Φαίνεται, παρά την προσπάθεια που κάνουμε, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και πιθανόν στις 15 Φεβρουαρίου που θα γίνει η ψηφοφορία, δηλαδή. Ναι, πιθανόν να μην περάσει αυτή η ρύθμιση, παρότι έχουμε επαφές με τη ΔΕΗ, έχουμε επαφές με την πολωνική ΔΕΗ, φαίνεται πλέον οι άλλες δυνάμεις ποιες. Η Γαλλία γιατί έχει πυρηνικά εργοστάσια που είναι πολύ πιο επικίνδυνα, γιατί άμα γίνει ένα ατύχημα δεν θα μείνει τίποτα στην Ευρώπη, όμως τυπικά έχει δίθεν καθαρή ενέργεια. Η Ιταλία δεν την ενδιαφέρει γιατί έχει φυσικό αέριο. Η Γερμανία επίσης έχει φυσικό αέριο και θα την πληρώσουμε εμείς. Την ώρα που δίπλα όλοι έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση, οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, όπου δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και στο τέλος θα την πληρώσει η ΔΕΗ. Δεύτερο παράδειγμα, προσέξτε, αφορά χιλιάδες ανθρώπους, διότι αν η ΔΕΗ πάει στα αζήτητα, καταλαβαίνετε πόσος κόσμος θα μείνει άνεργος. Τσιμέντα. Η τσιμεντοβιομηχανία της Τουρκίας αυτή τη στιγμή ρυπαίνει το περιβάλλον ασύστολα. Πέρασε μια ρύθμιση που αν ψηφιστεί τελικά στις 15 πάλι Φεβρουαρίου θα οδηγήσει ουσιαστικά σε διάλυση και κλείσιμο της τσιμεντοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Και το Τιτάνα και τη Λαφάρς που έχει εδώ εργοστάσια. Αλλά επειδή αυτές είναι πολυεθνικές, ας πούμε η Λαφάρς, δεν την νοιάζει. Πάει δίπλα, πάει να κάνει το εργοστάσιο στην Τουρκία, δεν την ενδιαφέρει. Ο Τιτάνας μια υπεύθυνη επιχείρηση, ελληνική είναι, έχει βέβαια εργοστάσια και σε άλλα μέρη του κόσμου. Εδώ όμως θα λειτουργεί το εργοστάσιο. Αν περάσει η ρύθμιση ευρωπαϊκή, διαλυθήκαμε.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι την ώρα που ο Τραμπ λέει ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τίποτε από τη συμφωνία για το περιβάλλον, την ώρα που η Κίνα έχει ντομανιάσει όλο το περιβάλλον το παγκόσμιο, στο τέλος θα την πληρώσει η Ελλάδα τώρα και έτσι με το βιομηχανία. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει σε απίθανα πράγματα. Είναι σημαντικά αυτά που συζητούν σε εκπομπές, που λένε για την αξιολόγηση κλπ. Αλλά άμα τα βάλεις κάτω ένα-ένα τα πράγματα, βλέπεις ότι καθημερινά δίνουμε μια ολόκληρη μάχη εκεί για να κρατήσουμε Θερμοπύλες και να κρατηθεί όρθια η Ελλάδα. Ένα άλλο παράδειγμα, αν μπορώ να πω έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες είναι στους δρόμους. Και τι διεκδικούν οι άνθρωποι? Φτηνό αγροτικό πετρέλαιο. Ξέρετε πόσο έχει το αγροτικό πετρέλαιο στο Λουξεμβούργο που είναι το κράτος του κύριου Γιούνκερ? 0% ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρετε ότι το ίδιο ποσό είναι και στο Βέλγιο. Ο δικός μας ο αγρότης πώς θα ανταγωνιστεί? Δεύτερον, είναι στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία τα εφόδια είναι στη μισή τιμή ή στο 1/3 της τιμής του αγρότη που πληρώνει ο Έλληνας αγρότης. Δεν μπορεί να τα φέρει αυτά τα εφόδια μέσα, γιατί του λένε ότι πρέπει να κάνει φυτογειονομικό έλεγχο, μήπως και είναι επικίνδυνα. Ναι, αλλά τα σιτάρια και όλα τα προϊόντα που καλλιεργούνται στη Βουλγαρία μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα χωρίς έλεγχο. Τα λιπάσματα και τα δηλητήρια που χρησιμοποιούν στην Αλβανία υπάρχουν και μπαίνουν μετά τα προϊόντα τα αλβανικά μέσα. Άστε. Ανοίγει τώρα η αγορά, προσέξτε. Ανοίγει η αγορά της Ουκρανίας. Και χτες έγινε συζήτηση, πήγα στην Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων και διαμαρτυρήθηκα. Θα επιτρέπεται για πολιτικούς λόγους, λέει, για να σώσουν την Ουκρανία. Δηλαδή, να διαλύσουν την Ελλάδα για να σώσουν την Ουκρανία. Τι? Χιλιάδες τόνοι σιτάρι, κρυθάρι, καλαμπόκι, μέλι. Μπαίνει αδεσμολόγητο μέλι, ουκρανικό. Θα μας διαλύσουν όλη τη μελισσοκομεία. Ντομάτες παρασκευασμένες κλπ. Καλά, και λες, τι γίνεται εδώ πέρα? Πώς θα αντέξουμε? Να ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι. Βλέπετε από την εμπειρία που έχετε ότι η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή θέσμη εν πάση περιπτώσει, και αν θέλετε ο κεντρικός θεσμός ή η Κομισιόν ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουν συμπεριφορές διαφορετικές για τα κράτη-μέλη, δηλαδή να είναι ευνοϊκοί προς κάποια κράτη και βασανιστικοί προς κάποια άλλα, και γιατί γίνεται αυτό, αν γίνεται? Θα σας πω, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Διότι έχουν τους δικούς τους πολιτικούς λόγους, οι οποίοι από την αρχή τους είπαμε θέλουν καθυποταγμένη την Ελλάδα ως στρατηγικό χώρο για να ελέγχουν την περιοχή και ταυτόχρονα για να μπορέσουν να υφαρπάξουν τον υποθαλάσσιο και ενεργειακό πλούτο που έχουμε. Αυτή είναι η στρατηγική. Όλα τα άλλα μπαίνουν σε αυτή την περίπτωση. Είπατε αξιολόγηση. Εγώ το έχω πει και σε αυτό το κανάλι. Και δεν το κάνει η κυβέρνηση πρόταση. Να κάνουμε. Να συμβεί για το χρέος ό,τι συμβαίνει με την Ουκρανία. Τι συμβαίνει με την Ουκρανία? Με την Ουκρανία τι συμβαίνει? Της έχουν κάνει κούρεμα 20% στο χρέος και της είπανε θα πληρώνεις κάθε χρόνο το χρέος άμα έχεις ανάπτυξη. Ωραία. Αν αυτό το κάνουμε στην Ελλάδα, αυτή τη ρύθμιση, αν την κάνουμε στην Ελλάδα, αντί να πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός 9 δις ευρώ στους δανειστές, γιατί δίνουμε 3,3 δις που είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό πάει στους δανειστές, μην νομίζω ο κόσμος ότι το κρατάμε εδώ. Και 5,6 δις είναι η τόκη, 9 δις. Αν εφαρμόσουμε τη ρύθμιση Ουκρανίας στην Ελλάδα, του χρόνου θα πληρώσουμε μόνο 5 δις. Δηλαδή θα γλιτώσουμε 4 δις. Δηλαδή όλο τον ένφια και όλο το ασφαλιστικό. Ούτε τη μεταχείριση της Ουκρανίας δεν κάνουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να έχουμε στο τηλεφωνικό, στην οθόνη σας παρακαλώ, τα τηλέφωνα του σταθμού, του τηλεφωνικού κέντρου, για να μπορούν σε λίγο οι φίλοι τηλεθεατές να κάνουν ερωτήσεις. Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ, ερωτήσεις στον κύριο Μαριά. 2-11-18-60-00, σε λίγο στη διάθεσή σας. Δηλαδή, και στον κύριο Μαριά, δηλαδή, από αυτά που λέτε, κύριε Μαριά, εγώ ως απλός παρατηρητής των πολιτικών γεγονότων, μπορώ να συμπεραίνω ότι μας λέτε ότι η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο δεινά μπορεί να προσφέρει. Δεν βλέπετε, δηλαδή, βλέπετε να υπάρχει μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα θα έχει μέλλον αν λύσει το θέμα του χρέους. Αν πάψει να είναι μια ένωση όπου υπάρχουν οφειλέτες και δανειστές. Άρα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση του χρέους, όχι μόνο του ελληνικού, του ιταλικού, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου κλπ. Αν δεν γίνει αυτή η ρύθμιση, που υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει η ρύθμιση, δεν θα μπορέσει να έχει μέλλον. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, τα κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Δεν είναι και η Εκκλησία.
Ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει όσο μπορεί περισσότερο. Εκεί που έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα πρέπει να το αξιοποιείς. Αν δεν βάζεις τα πράγματα την ώρα που πρέπει στο τραπέζι, θα χάσεις. Παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας 15 Δεκεμβρίου διεκδικούσε τη Β' αξιολόγηση, αν θυμόσαστε. Και πήγε στις 16 Δεκεμβρίου στη Μέρκελ. 15 Δεκεμβρίου όμως, ενώ ήταν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και χρειαζόταν ομόφωνη απόφαση για τις κυρώσεις στη Ρωσία, έδωσε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που εγώ διαφωνώ, αλλά έδωσε κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δεν πήρε τίποτα. Έδωσε απελευθέρωση της συμφωνίας με την Ουκρανία και δεν πήρε τίποτα. Ενώ είχε δικαίωμα βέτο. Τι θα έκανε ένας σοβαρός πολιτικός? Το είχε κάνει παλιά και ο Ανδρέας Παπανδρέου και άλλοι. Είπε ότι ή παίρνω αυτά που θέλω ή δεν συμφωνώ. Παραλύω το σύστημα. Εάν λοιπόν εκεί που έχεις πλεονεκτήματα δεν τα κερδίσεις, τότε η παραμονή σου έχει τα σύν, έχει και τα πλήν. Αλλά εμείς τώρα χρεωνόμαστε μόνο τα πλήν και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σύν. Και γιατί δεν το λένε αυτό που λέτε ο κύριος Τσίπρας από αφέλεια, από πολιτικό αμοραλισμό? Διότι έχει. Τι θα σας πω, διότι και αυτός, αλλά και ο Σαμαράς παλαιότερα και ο Παπανδρέου, έχουν την αντίληψη του καλού παιδιού. Να κάνω το καλό παιδί, μήπως και με λυπηθούν οι δανειστές να μου δώσουν κάτι παραπάνω. Δεν σε λυπούν οι δανειστές. Φυσικά δεν σε λυπούν. Γίνονται χειρότεροι. Γίνονται χειρότεροι. Στις 15, θα σας πω κάτι άλλο. Το Μάρτιο του 15, που ήθελε τότε η κυβέρνηση Τσίπρα να κάνει κάποιες ρυθμίσεις και πίεζε, υπήρχε ένα σοβαρό θέμα. Να δοθεί άφεση αμαρτιών στη Γαλλία, στο Eurogroup, να μην τις επιβληθούν πρόστιμα, διότι είχε παραβιάσει η Γαλλία τους κανόνες της Ευρωζώνης και αυτό το κάνανε γιατί πήγαινε σε περιφερειακές εκλογές τότε η Γαλλία και ανέβαινε η Λεπέν. Και αυτό το δώσαμε εμείς, ενώ είχαμε δικαίωμα βέτο, τους το δώσαμε και δεν πήραμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα που έχουμε φτάσει. Ναι, απλώς θέλω να προσθέσω αυτό που λέτε, ότι είναι διάχυτη η δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών. Διάχυτη, είναι οργισμένοι οι Έλληνες πολίτες από τις επιλογές των κυβερνήσεων των τελευταίων 6-7 ετών. Αλλά το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Υπάρχει ελπής, δηλαδή ότι μπορεί οι εκλογές να είναι το εμφαλτήριο να βγει η χώρα από την κρίση? Να αλλάξουμε δηλαδή κυβερνητική σύνθεση και να βγει η κυβέρνηση. Μα και ο κύριος Μητσοτάκης τα ίδια πρεσβεύει. Δηλαδή, και αυτός αναγνωρίζει το μνημόνιο, αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις, δεν βάζει ούτε αυτή την απλή λύση που σας είπα για το θέμα της Ουκρανίας, να το βάλουν στο τραπέζι, μήπως και υπάρξει μια ρύθμιση καλύτερη για το χρέος. Υπάρχουν τόσες εναλλακτικές προτάσεις που δεν εφαρμόζονται. Πάντως θα έπρεπε, κύριε, να συμφωνήσετε να, αυτή τη στιγμή που είναι κρίσιμη, να έχουμε όχι κυβερνητική πολιτική, αλλά εθνική πολιτική, έτσι. Γιατί δεν αντιμετωπίζεται η κρίση από ένα κόμμα. Θα πρέπει να υπάρχει ομοψυχία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κατά την άποψή μου, δεν είναι καλό που δεν υπάρχει. Κύριε Νίκο, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, ευχαριστή κύριε. Από ό,τι έχει λεχθεί από οικονομολόγους μεγάλης πνευματικής εμβέλειας και από οικονομολόγους με βραβείο Νόμπελ, τα μνημόνια τα οποία είχαν συνταχθεί εκ των προτέρων ήταν προγραμματισμένα για να επιφέρουν ύφεση στην Ελλάδα. Επέμεναν οι δανειστές και κυρίως επέμενε η Γερμανία σε αυτό το πρόγραμμα. Με τα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί και με τα μνημόνια γίνεται μια γενοκτονία στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι ήταν προδιαγεγραμμένη, εμπνευσμένη και εφαρμόζεται με απόλυτο ακρίβεια. Κύριε Μαρία, θα ήθελα να ρωτήσω. Επειδή γίνεται γενοκτονία βάσει του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Έχει μερικά άρθρα το πώς γίνεται η γενοκτονία και έχουν εκπληρωθεί και τα 7-8 άρθρα που έχει. Από τη μείωση των γεννήσεων που έχουμε είναι γενοκτονία. Επίσης γενοκτονία μπορούμε να πούμε ότι η κατάθλιψη που έχουν επιφέρει είναι γενοκτονία. Μπορούμε να προσφύγουμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα. Κύριε Μαριά. Αυτό είναι μια καλή τοποθέτηση. Συμφωνώ με όλες τις παρατηρήσεις που είπε ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Νίκος. Να επισημάνω ότι και εγώ στις 15 Ιουλίου του 10, σε ομιλία που έκανα στο Δικηγορικό Σύλλογο, είχα πει ότι είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία για να πάμε στην καταστροφή.
Εάν αποδέξουμε τους όρους υπό τους οποίους συντελείται η γενοκτονία, πράγματι υπό όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσε να υπάρξει μια προσφυγή για να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που είπε ο κύριος Νίκος, μου το έχουν πει και άλλοι, μου έχουν στείλει επιστολές. Χρειάζεται μια καλή τεκμηρίωση βέβαια για το ζήτημα αυτό, αλλά ο δρόμος μπορεί να είναι ανοιχτός. Να επισημάνω ότι η Τρόικα, επειδή είναι υπάλληλοι αυτοί διεθνών οργανισμών, είχαν ασυλία. Μπόρεσα ως βουλευτής Έλληνας, συμμετέχοντας στο Συμβούλιο της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2014, να περάσω μια τροπολογία για την άρση της ασυλίας της Τρόικας. Να μπορεί δηλαδή τα μέλη της Τρόικας να παραπεμφθούν και για ποινικές υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών και άλλων δικαστηρίων. Αυτό ως σκέψη είναι σωστή, χρειάζεται μελέτη και προετοιμασία. Ναι, αλλά συγγνώμη, η ελληνική κυβέρνηση όμως νομοθέτησε και δεν, το καταδίωκτο. Έτσι, όχι και το καταδίωκτο της Τρόικας, αλλά το καταδίωκτο αυτών που είναι στο υπερταμείο. Στο υπερταμείο. Η Τρόικα είναι ο Τόμψεν και οι υπόλοιποι που έρχονται εδώ και αυτοί δεν έχουν ακαταδίωκτο. Όταν είναι όμως, όταν η του υπερταμείου, το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται την εθνική μας περιουσία, δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει την άποψή τους και να τους κατηγορήσει, δηλαδή σε ένα άλλο θέμα, τους κατηγορήσει για μια σειρά από αδικήματα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, δηλαδή αυτός ο νόμος τότε πολύ δείχνει ότι η χώρα πια δεν είναι κυρίαρχη, δεν είναι ελεύθερη. Έτσι. Είναι σωστό και προδιαγράφει ότι θα γίνουν ατασταλίες και απάτες. Διότι για ποιο λόγο απαλλάσσεις εκ των προτέρων κάποιον από την ποινική δίωξη για ποινικά αδικήματα. Για ενδεχόμενα. Για ενδεχόμενα σημαίνει ξέρεις ότι θα τα κάνει και γιατί τα κάνει. Διότι δέχεται εντολές. Είναι σίγουρο ότι αυτό που λέτε ισχύει, αλλά υπάρχει και μια βασική αρχή. Ότι για μένα όλες αυτές οι διατάξεις και οι νόμοι αυτοί είναι αντισυνταγματικοί, διότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να ασκηθεί ξεκάθαρα η κυριαρχία της χώρας, και δεν το είπα εγώ, το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν πήγε η ΑΔΔΗ και του ζήτησε να μιλήσουν το Μάιο του 10, λέει μην τα λέτε σε μένα, τα πείτε στην Τρόικα, γιατί η Τρόικα υποτίθεται κυβερνάει. Ξέρουμε και λέει ο Πρωθυπουργός τώρα ότι εκβιάζεται και οι υπουργοί. Άρα δεν ασκείται αυτοτελώς η εθνική κυριαρχία. Επομένως δεν εφαρμόζεται το Σύνταγμα. Όταν όμως εφαρμοστεί το Σύνταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 120, προβλέπει προϋποθέσεις για το τι πρέπει να γίνει. Και δεν υπάρχει παραγραφή. Διότι παραγραφή υπάρχει όταν ασκείται η εξουσία αυτοτελώς. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία διότι εκβιάζεται, σημαίνει ότι αναστέλλεται η παραγραφή όλων των ποινικών αδικημάτων. Κύριε Θόδωρε, καλησπέρα σας. Να έχουμε τη δική σας ερώτηση στον κύριο Μαριά, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κύριε Μαριά, με ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Μ' ακούτε, λοιπόν. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι πρώτος σε διαπιστώσεις στον κόσμο. Μόνο διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις, διαπιστώσεις, διαπιστώσεις. Και τελευταίο στη λύση. Αυτό κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, πέστε μου ένα παράδειγμα όμως. Εγώ έφερα δύο παραδείγματα για το χρέος, πώς μπορεί να γίνει η λύση ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανέλησα. Θέλετε να σας πω μια πρόταση για τα κόκκινα δάνεια? Θα σας την πω. Θα σας κάνω την ερώτηση. Την ερώτηση. Λοιπόν, αυτή επιμένουν και σου λέει, συγγνώμη, ή θα κάνετε αυτό, ή θα κάνετε αυτό, ή λεφτά δεν παίρνετε. Λοιπόν, τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Θα σας πω. Λοιπόν, προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο Θεός να κατέβει κάτω, όσο είσαι στα μνημονία, ο Σόιμπλε το έχει πει και το έχει πει πολύ καθαρά. Δεν μπορείτε οι Έλληνες να παίρνετε συντάξεις όπως παίρνουν οι Γερμανοί. Αυτό είναι μία. Και εξοδεύατε περισσότερα. Λοιπόν, ο Σόιμπλε τα έχει πει πολύ καλά. Ή καθόσαστε μέσα και θα κάνετε αυτά που σας λέμε, ή φεύγετε. Λοιπόν, εγώ περιμένω να γράψω τη λύση που προτείνετε εσείς. Μην μου πείτε πάλι διαπιστώσεις. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω λοιπόν. Συγγνώμη, για τη συντάξη θα του πω αυτό που λέει. Είναι μύθος ότι οι Έλληνες παίρνουν συντάξεις περισσότερο από τους Γερμανούς. Δηλαδή δεν στέκουν αυτά. Όχι μόνο δεν στέκουν. Θα τον παραπέμψω και ευχαρίστω να του το στείλω, αν θέλει, το άρθρο του κυρίου Μοσκοβισί, όχι δικό μου, στους Financial Times που λέει ότι είναι μύθος ότι οι Έλληνες παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις κατά μέσο όρο από τους Γερμανούς και αποδεικνύει ο κύριος Μοσκοβισί, όχι εγώ, στο άρθρο του Financial Times πριν 1,5-2 μήνες, το πόσα χρήματα παίρνουν. Πρώτον. Δεύτερον, έδωσα μία λύση για το θέμα του χρέους σε σχέση με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί για την Ουκρανία. Να σας δώσω μία άλλη απάντηση για τα κόκκινα δάνεια. Για τα κόκκινα δάνεια μπορεί στην Ελλάδα να εφαρμοστεί αυτό που κάνει ο κύριος Ντράγκη για την Ιταλία. Δηλαδή δημιούργησε ένα ταμείο, δημόσιο ταμείο για τα κόκκινα δάνεια και εκεί πέρα πηγαίνει ο οφειλέτης
και χτυπάει, μπορεί να πάρει το δάνειό του πίσω στην τιμή που προσφέρουν τα κοράκια. Και επειδή αυτά τα χρήματα, θα μου πει ο φίλος που μας άκουσε, ότι μπορεί να μην υπάρχουν, εξηγώ ότι 19,5 δισεκατομμύρια έχουν περισσέψει από το τρίτο δάνειο. Πήραμε δάνειο 86 δις, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα 19,5 δις. Από αυτά λοιπόν 4,5 δις μπορεί να πάνε στο Ταμείο για τα κόκκινα δάνεια, στο 15% αν πάει αυτό το ποσό. Άρα στην ουσία όλα τα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά, καλύπτονται από αυτό το Ταμείο. Δεύτερη λύση. Θέλει και άλλη λύση. Συνταξιοδοτικό. Να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, διότι έχασαν 14 δις από το PSI και από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Τα χρήματα αυτά θα πάνε μέσα από τα υπόλοιπα των 19,5 δις που είναι να παίρνει η Ελλάδα από το δάνειο. Αν έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία 14 δις ρευστότητα τώρα, με 3% ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου Επιτόκιο, μας δίνουν 500 εκατομμύρια το χρόνο ρευστότητα. Θέλετε και άλλη λύση? Μπορώ να πω πάρα πολλές λύσεις. Υπάρχουν και ίσως και άλλες καλύτερες από αυτές που προτείνω εγώ. Απλώς να προσθέσω κάτι ακόμα. Άρα δεν κάνουμε διαπιστώσεις, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε κάνει προτάσεις. Εγώ απλώς θέλω να πω στους τηλεθεατές, και δεν ξέρω αν το έχετε πει, φαντάζομαι, κύριε Μαριά. Πρόσφατο, πριν ένα μήνα, είχα διάβασει μια μελέτη στο Guardian που έλεγε για το κατώτατο μισθό που δεν υπήρχε, τώρα θεσπίστηκε και στη Γερμανία. Στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Λουξεμβούργο κτλ. Είναι από 1.700 έως 1.950 ευρώ ο εισαγωγικός, ο πρώτος μισθός. Ο πρώτος μισθός, έτσι, δηλαδή πάνε από 1.700 μέχρι 1.950. Και... απλώς θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα είναι 586 μειχτά, στην πράξη είναι 200-300 ευρώ. Και υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να λάβουν υπόψη οι τηλεθεατές μας. Εκεί, επειδή υπάρχουν πανίσχυρα συνδικάτα, υπάρχουν παροχές στους εργαζόμενους λόγω του ότι είναι μέλος του συνδικάτου. Πάει τις διακοπές του, έχει τα καπή, έχει κατασκηνώσεις, έχει άλλα πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και δεν προσμετρώνται. Όταν λοιπόν τα πάρεις και τα βάλεις αυτά μέσα στο παιχνίδι, θα δει κανείς την ποιοτική διαφορά. Θυμίζω απλά ότι Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας είχε προτείνει να καταργηθεί ο καφές που σερβίρεται στα καπί. Έτσι, ένας καφές που... έτσι, είναι τραγικά. Το έχει προτείνει Υπουργός Έλλην, Υπουργός Οικονομικών. Αντί να πω και το όνομά του, είναι η Διευθυντή της Τράπεζας Ελλάδος. Λοιπόν, η κυρία Μαρία, σας ακούμε, κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κύριε Καμπούτση. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαριά. Ναι, λίγο δυνατά μπορούμε το. Λίγο δυνατά. Ναι, συγχαρητήρια. Ναι. Λέω καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαριά, γιατί θεωρώ πως είναι ο μοναδικός που αμήνεται και υπερασπίζεται τα δικά μας συμφέροντα. Όλοι οι άλλοι υπερασπίζονται άλλα συμφέροντα. Θα ήθελα να το ρωτήσω κάτι. Είχε προτείνει, όπως και προηγουμένως είπε, για τους δανειολήπτες, αυτό το. Με το σύστημα που να προτείνεται πρώτα στους δανειολήπτες το δάνειο, δηλαδή να προηγηθεί μάλλον ο δανειολήπτης από τα κοράκια. Μπορείτε να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας, γιατί οι Έλληνες, αφού είναι τόσο απλό και είναι πράγματι απλό, δεν το εφαρμόζουν? Μήπως γιατί είναι κοράκια και οι ίδιοι βουλευτές αυτοί που δεν το προτείνουν? Μάλιστα. Μάλλον δεν το υπογράφουν. Ωραία. Να και κάτι και... άλλο, ναι, θα ήθελα να ρωτήσω για την Ευρώπη. Ναι. Την Ευρώπη τη γνωρίζαμε ποια ήταν, ποια είναι και ποια θα είναι στο μέλλον για την Ελλάδα. Οι δικοί μας εδώ, κατά τη γνώμη του, ποιο ρόλο παίζουν, τον δικό μας ή τον δικό τους? Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Κύριε Μαριά. Να πω το εξής, ότι η πρόταση αυτή για το μοντέλο, ας πούμε, το βελτιωμένο μοντέλο της Κύπρου το λέμε, ναι, είναι γνωστή. Εγώ ο ίδιος την υπέβαλα στον κύριο Τσίπρα στις 31 Μαρτίου του 2016. Καλά και στον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριο Τσακαλώτης το ξέρει το θέμα. Λοιπόν, έχω απαντητική επιστολή του κυρίου Ντράγκη, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση στο μνημόνιο για να πουληθούν τα κόκκινα δάνεια. Μάλιστα. Βεβαίως. Και πλέον, το ίδιο ρώτησα και στον κύριο Ντάισεμπλουμ και λέει, αν ο κύριος Ντράγκη επιμένει ότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, από εκεί και πέρα μπορεί η Ελλάδα να δει τι θα κάνει. Και έχουν αφήσει αυτό το θέμα, υποτίθεται το λύσει η Ελλάδα. Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση, αν θέλει, αλλά και η αντιπολίτευση, να περάσουν ένα νόμο ούτως ώστε να προστατεύσουν τους δανειολήπτες. Αυτό μπορούν να το κάνουν. Δυστυχώς δεν το κάνουν, διότι υποκύπτουν πλέον στις πιέσεις των δανειστών. Οι δανειστές θέλουν με τα funds αυτά που έρχονται, άρον-άρον, να πάρουν τα πάντα και χωρίς να πληρώσουν τίποτα.
το να σου πάρει το δάνειο στο 10%, ξέρετε τι σημαίνει, ένα δάνειο 100.000, να δώσει άλλους 10.000 και να σου πάρει το σπίτι, να σου πάρει την επιχείρηση. Εδώ αρχίζει το μεγάλο πλιάτσικο. Εγώ είπα κάτι απλό. Ό,τι γίνεται στην Ιταλία από τον Ντράγκη να γίνει και στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε καλύτερη μεταχείριση, θέλουμε την ίδια μεταχείριση. Ρωτάω, το έχω πει σε αυτό το στούντιο, ρωτάω, περίσσεψαν 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το τρίτο δάνειο. Με συγχωρείτε, πήραμε ένα δάνειο. Μας επιβάλλουν τα μέτρα και την αξιολόγηση κλπ. Ωραία. Μειώθηκαν τα μέτρα? Όχι. Αφού πήρα λιγότερα λεφτά, γιατί δεν μειώνονται τα μέτρα? Να πάρουμε λοιπόν αυτά τα χρήματα. 19,5 δις, πού θα τα διαθέσουμε? Στα κόκκινα δάνεια, στην ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, σε επενδύσεις για να βρουν δουλειά οι νέοι μας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3,5 δις τα οποία τα έχει ο κύριος Ρέγκλινγκ, ο κύριος που είναι στον ESM. Είναι χρήματα της Ελλάδος. Είναι τα κέρδη που έβγαλε ο κύριος Ντράγκη με τα τοκογλυφικά του ομόλογα από την Ελλάδα. Τα έβγαλε αυτά τα κέρδη για το 2014. Τα λεφτά κάθονται σε άλλο λογαριασμό και δεν μας τα δίνουν. Μάλιστα, όλα αυτά που λέει ο κύριος Μαριάς τώρα επιβεβαιώνουν νομίζω όλους εμάς που πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί μια, θα έλεγα, πολιτική τιμωρητική, μια πολιτική η οποία έχει στόχο τον ελληνικό λαό, έχει στόχο την Ελλάδα, έχει στόχο να καταστήσει τη χώρα μας έναν χώρο, θα έλεγα, όπου θα μείνουν εδώ οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, και μια χώρα η οποία θα είναι υποθηκευμένη στο σύνολό της, ειδικά οι πηγές ενέργειας που έχει. Αυτά όμως μπορούσε κανείς να τα αποδεχτεί μετά από μια πολεμική αναμέτρηση, αν χάμε τον πόλεμο. Αν πολεμούσαμε με τους Ευρωπαίους, με τον Βερολίνο, με τον κύριο Σόμπλε κτλ. Και τα γερμανικά στρατεύματα κατελάμβαναν την Ελλάδα. Τέτοιους όρους μπορούσαν να επιβάλλουν αυτούς. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να σας πω τώρα. Κύριε Μαριά, πριν πάμε στον επόμενο. Πριν πάμε στον επόμενο, τον κύριο Αντώνη μας περιμένει καρτερικά και τον ευχαριστούμε πολύ για να κάνει την ερώτηση. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Επειδή από την εμπειρία σας που έχετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια εξήγηση, όχι από το στενό, δηλαδή όχι από τον κύριο Σόιμπλε και την παρέα του, από το στενό γερμανικό Imperium, αλλά από άλλους ευρωβουλευτές, από άλλους πολιτικούς, κουβεντιάζεται με όλο τον κόσμο εκεί. Υπάρχει, γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα, γιατί έτσι έχει επιλεγεί και ποιος είναι ο στόχος τελικά, που θα πάμε? Λέω, από ανθρώπους που είναι πιο ψύχρεμοι, ναι, που είναι απ' έξω από εκεί. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Εντάξει, δεν βλέπουν ότι κατασπαράσεται μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχει ένας μύθος που πολλές φορές τον ακούμε και εδώ. Ότι περνάμε πολύ καλά. Ότι παίρνουμε συντάξεις που είναι μεγαλύτερες από τους Γερμανούς. Ότι είμαστε σπάταλοι. Ότι δήθεν η χώρα αυτή είναι διεφθαρμένη. Το είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν φτιάχνεις ένα τέτοιο μύθο, μην νομίζετε ότι κάθε ευρωβουλευτής, Γερμανός, Γάλλος κλπ. Ασχοληθεί με λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Πρέπει λοιπόν να το αποδείξεις κάθε μέρα ότι αυτά που λέει είναι λάθος. Και κάνω ολόκληρο αγώνα. Μην θεωρείτε ότι είναι εύκολο. Κάνουμε ολόκληρο αγώνα εκεί για να μπορέσουμε να πάρουν το λόγο, να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε, να δώσουμε τα στοιχεία. Εκεί χρειάζεται καθημερινά να έρχονται και οι υπουργοί και να εξηγούν πώς έχει το θέμα, να λένε τα στοιχεία τα πραγματικά, όχι να λένε μισόλογα και να παρακαλάνε. Δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση από πλευράς τουλάχιστον κυβερνητικών παραγόντων, όχι μόνο τώρα και παλαιότερα στα θέματα αυτά. Ό,τι πούμε μέσα στην Ευρωβουλή. Και τώρα μας έχουν φημώσει. Διότι είμαι πρώτος στις παρεμβάσεις. Στους 751 ευρωβουλευτές. Και πρώτος στις τροπολογίες. Καταθέτουμε τροπολογίες να σώσουμε τα τσιμέντα, να σώσουμε. Τώρα λοιπόν τι πέρασαν? Ότι δεν επιτρέπεται να καταθέτω τροπολογίες παρά μόνο στις τρεις επιτροπές που είμαι. Για να καταθέσω μια τροπολογία να βοηθήσω τους αγρότες, που δεν είμαι στην Επιτροπή Γεωργίας, πρέπει να βρω ένα άλλο ευρωβουλευτή από άλλο κράτος. Δηλαδή μας φημώνουν τώρα εκεί πέρα επειδή δίνουμε τον αγώνα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Αντώνη, σας ακούμε την ερώτησή σας από τον κύριο Μαριά. Ναι, κύριε Μαριά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκτιμώ πάρα πολύ τον ορθοτομημένο λόγο σας από καιρό και σας παρακολουθώ. Και ειλικρινά πιστέψω ότι σας έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Θέλω όμως, κύριε Μαριά, αυτά τα οποία λέτε σε προφορικό λόγο και έχετε απόλυτο δίκιο και είναι όπως τα λέτε, να τα κάνετε και πράξη. Δηλαδή, τι να κάνετε? Εσείς, κύριε, που είστε στο Στρασβούργο, δεν είστε για ιδιωτική υπόθεση ή προσωπική σας υπόθεση, είστε για να αντιπροσωπεύετε και να εκπροσωπείτε τα συμφέροντα εμείς που καθόμαστε στη δουλειά μας και ασχολούμεθα με την καθημερινότητά μας και με όλα αυτά τα οποία υφιστάμεθα. Εκεί λοιπόν που είστε στο Στρασβούργο, κύριε Μαριά, όταν διαπιστώνετε, κατά τη γνώμη μου,
βλέπω το χαρακτήρα σας, βλέπω τον αδελφισμό σας. Όταν διαπιστώνετε εκεί ότι βρίσκεστε μπρος σε μια οργανωμένη σπήρα ή συμμορία μπροστά, έχετε δύο πράγματα. Ή να τα βροντίξετε κατά μέτωπο ή να σηκωθείτε και να φύγετε. Να κάνετε μια διαμαρτυρία, να φύγετε ομαδικά από το Στρασβούργο και να έρθετε στην Ελλάδα. Σας διαβεβαιώ ότι θα σας περιμένουμε όλοι στο αεροδρόμιο ή στα λιμάνια με όποιο τρόπο έρθετε να σας σηκώσουμε στον αέρα. Και όταν θα έρθετε εδώ, κύριε Βαριά, ας αναλάβει μετά η κυβέρνηση να σας ξανααποκαταστήσει εκεί. Να μην ξαναπάτε στο Στρασβούργο. Να μην πάτε, κύριε Μαριά. Δεν είναι τρόπος αυτός που να έρχεστε εδώ, να μας τα λέτε, να μας τα λέτε, να μας τα λέτε και μετά να σηκώνετε και να πηγαίνετε εκεί πέρα και να βρίσκεστε πάλι μπροστά στο ίδιο πρόβλημα. Αυτό που έδειγε, κύριε Μαριά, εγώ σου λέω, ο τσακαλώτος είναι δικός τους. Ο Α είναι δικός τους. Εσείς όμως, κύριε Μαριά, δεν επιτρέπετε. Δεν σας επιτρέπει ο λόγος σας, η εντυμότητά σας, ο αντρισμός σας, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, δεν σας επιτρέπει να παίζετε δύο παιχνίδια. Το προφορικό εδώ και κατά τις πράξεις να συμφωνεί με το τι κάνουμε τότε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Αντώνη. Θα σα απαντήσω και Μαριά. Να πείτε εδώ, ομαδικό σου. Ναι, κύριε. Κύριε Αντώνη, θα σας πω το εξής. Ίσως δεν παρακολουθείτε τη δραστηριότητά μου. Τον Απρίλιο του 2013, όντας στη Βουλή και βλέποντας τα μνημόνια τα οποία μας περνούσαν συνεχώς, ανέβηκα στο βήμα της Βουλής και έχω το βίντεο να σας το στείλω. Και απευθυνόμενος τότε στους βουλευτές των ΑΝΕΛ, που ήμουν μέλος τους, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, τους είπα ότι πρέπει να φύγουμε από τη Βουλή, να αποχωρήσουμε, περίπου αυτά που λέει ο φίλος, και να παραμείνουμε βουλευτές με τα δικαιώματά μας, όμως να μην λαμβάνουμε μισθό και να μην έχουμε ούτε συνεργάτες. Και έστειλα και μια επιστολή σε όλους αυτούς τους βουλευτές και τους κάλεσα στις 31 Μαΐου, ήταν η μέρα που είχαμε κάνει με τον Μίκη Θεοδωράκη το 11 μια μεγάλη συγκέντρωση, τους κάλεσα να έρθουν στο Σύνταγμα. Εκεί λοιπόν στο Σύνταγμα που κάλεσα όλους τους βουλευτές της αντιπολίτευσης τότε, πήγα μόνο εγώ και ήρθε και για λίγη ώρα ο κύριος Τέρενς Κουίκ. Κανένας από τους υπόλοιπους και ήμασταν και καμιά πεντακοσαριά άνθρωποι που διαμαρτυρηθήκαμε. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αποδεικνύεται ότι κανείς τους δεν ήθελε να αποχωρήσει μέσα από τη Βουλή για τους δικούς τους λόγους. Ερχόμαστε λοιπόν, ήδη δηλαδή αυτό που μου λέει το έχω επιχειρήσει. Και δεν υπήρχαν και οι χιλιάδες που λέει, ήμασταν μόνο 500 άτομα στο Σύνταγμα. Δυστυχώς έχω την εμπειρία αυτή. Τώρα τι γίνεται με την Ευρωβουλή? Εγώ γνωρίζω ποιο ρόλο παίζει η Ευρωβουλή. Εν γνώση μου ήμουνα υποψήφιος, διότι θέλω πρώτον η φωνή της Ελλάδας να ακούγεται εκεί και ακούγεται εκεί και ενοχλεί. Γι' αυτό και μου περιορίζουν τα δικαιώματα τα οποία έχω. Δεύτερον, με τις συνεχείς παρεμβάσεις περνάμε τα μηνύματά μας όχι σε αυτούς που είναι στημένοι, αλλά στην κοινή γνώμη και σε άλλους ανθρώπους που παίζουν ρόλο και κυρίως ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό και αποδεικνύουμε το αδιέξοδο που υπάρχει για να έρθουμε μετά με μια συνολική πρόταση η οποία θα είναι μια πρόταση λύση. Το να λέμε κάτι μόνο από εδώ, χωρίς να έχουμε πάει εκεί, χωρίς να αποδείξουμε όλα αυτά, διότι από τους 4 τηλεθεατές που μας πήρανε, οι 3 είναι στη γραμμή και στο πνεύμα, ας πούμε, το δικό μας, και ο ένας, ο κύριος, είναι σε άλλη γραμμή. Δεν σημαίνει ότι όλος ο ελληνικός λαός πιστεύει αυτά που πιστεύω εγώ ή ο φίλος που μίλησε προηγουμένως. Άρα λοιπόν χρειάζεται η συμμετοχή εκεί για να αποδείξουμε το τι συμβαίνει, για να μην επιτρέψουμε να συνεχίσουν αυτά, αλλά προφανώς αυτή η συμμετοχή εκεί δεν θα είναι επάπειρον, θα είναι με συγκεκριμένο ορίζοντα, ούτως ώστε να γίνει αυτό που είπε ο φίλος μας. Δηλαδή να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια αντίσταση και μια κατάσταση στην Ελλάδα για να δημιουργηθεί ένα πατριωτικό κίνημα το οποίο να μπορέσει να αναλάβει τις στίγες της χώρας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια τηλεοπτική εκπομπή ούτε σε 5 λεπτά. Χρειάζεται χρόνια, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται συμμαχίες κτλ. Ναι, αυτό όμως το οποίο λέτε τώρα για ένα μέτωπο αντιμνημονιακό προφανώς εννοείται, έτσι. Ένα αντιμνημονιακό, αλλά πλέον το αντιμνημονιακό το διέλυσε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Και όταν λες αντιμνημόνιο, δυστυχώς σήμερα φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να πούμε ούτε το αντιμνημόνιο, διότι αυτοί οι δήθεν τότε αντιμνημονιακοί γίνανε χειρότεροι το μνημονιακό. Δηλαδή, να σου το πω λίγο διαφορετικά, πιστεύετε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει στην Ελλάδα ένα μέτωπο πολιτικών δυνάμεων που τώρα δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωκοινοβούλιο με βασικό σύνθημα, με βασικό στόχο, με βασικό επιχείρημα
την επιστροφή της χώρας στο εθνικό νόμισμα και την έξοδο από την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο, είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο. Για μένα το βασικό θέμα είναι ότι η χώρα βρίσκεται υπό εξάρτηση και κατοχή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Πρέπει να κάνουμε ένα πατριωτικό αγώνα για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Μόλις θα πάμε σε ένα δεύτερο στάδιο που λέτε εθνικό νόμισμα, δηλαδή δραχμή ή ευρώ, το 50% αυτών που θα κάνουν την πατριωτική αυτή συσπήρωση θα διαφωνεί με το υπόλοιπο 50%. Γι' αυτό για μένα χρειάζονται δύο απλά αιτήματα. Δύο απλοί στόχοι πάνω στους οποίους θα μπορέσει να γίνει αυτή η συγκρότηση της πατριωτικής αυτής πρωτοβουλίας. Η οποία όμως δεν θα έγινε άθροισμα προσωπικότητων, οι οποίοι θα μαζευτούν γύρω από ένα τραπέζι, δίθεν να τα βρούνε. Θα πηγάσει από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα οργανωθεί, ο οποίος αντιστέκεται ας πούμε σήμερα στη Χίο με την... με τους πολίτες της Χίου που δεν θέλουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες, με το Σάμο Σος, με τους αγρότες, με τέτοιες κινήσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι πολιτικάντιδες, δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί οι οποίοι λένε να μαζευτούμε και να φτιάξουμε ένα κίνημα, ένα κόμμα για να μπούμε στη Βουλή, αλλά να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Είναι άλλη λογική αυτή. Μάλιστα. Και αν φτάσουμε και έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μπορεί να συγκροτηθεί αυτή η πατριωτική παράταξη. Ωραία. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ πάρα δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι ακόμα δύσκολο διότι υπάρχουν και πολλοί αρχηγοί. Λοιπόν, ο επόμενος φίλος τηλεθεατής, υποψήφια αρχηγή, έτσι είναι. Ναι. Ναι. Κύριε Μιχάλη, σας ακούμε. Γεια σας. Την ερώτηση στον κύριο Μαριά, σας παρακαλώ. Μακάρι να είχαμε 10 Μαριάδες. Εγώ είμαι σε άλλο επίπεδο. Εγώ λέω ότι δεν έχουμε δικαιοσύνη, γιατί αν είχαμε δικαιοσύνη δεν θα γινόταν αυτά που γίνονται. Δεν έχουμε πολιτικούς. Εγώ τους θεωρώ ανθέληνες, το 70% είναι ανθέληνες. Και κάτι ακόμα. Αν είχαμε δικαιοσύνη, να ρωτώ τον κύριο Μαριά, ο Γεωργίου με την παραπίστωση Χίου με τον Παπανδρέου δεν έπρεπε να είναι φυλακή και μετά που παρέμβασε της Ευρώπης η δικαιοσύνη τον αθώωσε. Και πάω στο τελευταίο, ναι, για να σας δείξω να είμαι πόσο τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι αλλοιώνουν όλο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τεχνικούς θα έχουμε από εδώ και μπρος. Θα του ξέρετε ότι τα μηχανουργεία στον Πειραιά έχουν κλείσει. Δεν βγάζουμε πλέον το Σκαραμαγκάς, έχει κλείσει. Δεν βγαίνει η Ελλάδα, δεν βγάζει τορναδόρους. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Δεν βγάζει εφαρμοστές, δεν βγάζει τορναδόρους, δεν βγάζει τίποτα. Μας βάλανε, ξεριζώσαμε τις ελιές. Οι ελιές είναι χρυσάφι για την Ελλάδα. Λοιπόν, μας βάλανε, δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριο Μαργαρά, η Γερμανία ό,τι δεν πετύχει ο Χίτλερ, το πετύχε ο Σόιμπλε με το οικονομικό πόλεμο που μας έχει κάνει. Ωραία. Όσο γι' αυτό και τελειώνω, δεν φταίνε οι Μαριάδες ή αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι. Ο ελληνικός λαός φταίει ο ίδιος. Και καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Ευχαριστούμε, ο ελληνικός λαός Μιχάλη. Είναι στραβός και στραβός θα παραμείνει. Ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη. Κύριε Μαριά. Να πω το εξής. Θα πιάσω το τελευταίο, θα φτάσω και στη δικαιοσύνη. Είναι σωστή η παρατήρησή του. Αυτή τη στιγμή στο Σκαραμαγκά δεν επιτρέπεται η ναυπήγηση πλοίων, παρότι έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή. Γιατί? Διότι έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μέχρι το 2030 δεν μπορούμε να ναυπηγήσουμε πλοία παρά μόνο αυτά που έχουν σχέση με το πολεμικό ναυτικό. Αυτό γίνεται λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι έχεις τα ναυπηγεία της Γερμανίας να δουλεύουν, άλλα ναυπηγεία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά Έλληνες εφοπλιστές οι οποίοι φτιάχνουν τα καράβια τους, τα χτίζουν μάλλον τα καράβια τους στην Κορέα, ξέρω εγώ. Και μιλάμε για την πιο άρδα, για την πιο σύγχρονη ναυπηγοκατασκευαστική μονάδα της Μεσογείου. Βέβαια. Τα Σκαραμαγκά και Ελευσίνα μας. Και επομένως ξέρει το θέμα, γι' αυτό έκανε αυτές τις παρατηρήσεις. Και αφού δεν δουλεύουν, είναι προφανές ότι δεν έχουμε ούτε τεροναδόρους, ούτε τεχνικούς, ούτε τίποτα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Διότι άμα μπει σε παραγωγική ανασυγκρότηση δεν θα έχεις ανθρώπους να δουλέψουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, δεν υπάρχει ανάπτυξη τεχνικής εκπαίδευσης κλπ. Σταματώ. Πάμε στο θέμα της δικαιοσύνης. Να πω ότι εγώ μαζί με μερικούς άλλους, 10 άτομα ήμασταν, και με το Δικηγορικό Σύλλογο και με τους μηχανικούς, κάναμε την πρώτη αίτηση ακυρώσεως κατά του μνημονίου. Και την κάναμε, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο του 2010. Τότε είχα πει στο Συμβούλιο Επικρατείας
που αν θυμάμαι καλά πρόεδρος ήταν ο κύριος Πικραμένος τότε, μάλιστα, είχα πει ότι ιστορικά πρέπει να σταθεί σωστά το Συμβούλιο Επικρατείας και να κλείσει το δρόμο στους δανειστές και στα μνημονιά. Αν είχε βγει τότε η απόφαση, το 10, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Διότι από τότε ήταν καραμπινάτες οι παρανομίες και οι αντισυνταγματικότητες των μνημονίων. Ναι, και όμως δεν στάθηκε η δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου και το έχω πει, στο ύψος της την εποχή εκείνη. Άνοιξε ο δρόμος στα μνημόνια, γίνανε χειρότεροι οι δανειστές και φυσικά φτάσαμε να είμαστε σε μια άσχημη κατάσταση. Okay. Και τώρα το ποιες αποφάσεις βγαίνουν, που βγαίνουν μερικές, που βγάζουν τα μνημόνια αντισυνταγματικά, είναι πολύ αργά όσα έχουν συμβεί. Επίσης για το θέμα του κυρίου Γεωργίου, το οποίο αναφέρθηκε, επειδή είμαι μάρτυρας στη δίκη αυτή, δεν θέλω να εκφραστώ δημοσίως, ναι, για να έχει αξιοπιστία η μαρτυρία, σωστά, μου όταν σωστά κληθώ, διότι αν μιλήσω θα θεωρηθώ, ναι, ναι, εν προκειμένου. Είμαι μάρτυρας, ναι, βεβαίως κατηγορίας. Μην εκλειφθεί ότι είμαι, ναι, μάρτυρας υπεράσπισης. Λοιπόν, έχουμε τον επόμενο φίλο τηλεθεατή. Ναι. Ο κύριος Γιώργος. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο, ναι. Με ακούτε, Γιώργος Μακρύς από Σπάτα. Κύριε Μαριά, στις 15/12/2011 κατατέθηκε σχετική καταγγελία ενημερωτική έκθεση στον Άριο Πάγο για τις ακυρότητες του μνημονίου, με αποτέλεσμα η πρόεδρος του Αρίου Πάγου να καλέσει τους τότε αρμόδιους ταγούς Σαμαρά, Παπαδρέου κτλ. Οι απόλυτες ακυρότητες είναι συγκεκριμένες μετά από μια συνεργασία με ένα συνταγματολόγο που είχα εγώ προσωπικά, την έχω στα χέρια μου, με αναδρομική ισχύ ότι η παρούσα κατάσταση και επιθετικότητα της Γερμανίας είναι το 1970 και μπαίνω στην ουσία. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στη σύμβαση δανειακής διεπόλυσης, χάρη συντομία σύμβαση, ακυρότητες που βγάζουν το μάτι και ακυρώνεται το πρώτο μνημόνιο? Τις έχω στο χέρι μου αναγητικά, μπροστά μου. Ανά πάση στιγμή και ώρα, αν θέλετε, τηλεφωνήστε μου. Να σας δώσω το αντίγραφο και μου κάνει, έχω εύλογες απορίες, μου κάνει εντύπωση. Όσοι συνταγματολόγοι, οι πολλοί συνταγματολόγοι, ο Άριος Πάγος και όλοι οι άλλοι αρμόδιοι ταγοί δεν έχουν διαπιστώσει αυτές τις ουσιαστικές ακυρότητες του μνημονίου που έχουν ως αποτέλεσμα η ακυρότητα του πρώτου μνημονίου να επιφέρει συσσόρευση, κατάρρευση όλων των άλλων μνημονίων, διότι η ευθύνη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας, κύριε Μαριά, λειτουργήσε κανονικά για να επιβάλλει τους όρους? Σας ερωτάω ευθέως, χωρίς να πω στην ουσία και με λεπτομέρειες. Απαντήστε μου ένα-ένα. Μάλιστα. Να σας απαντήσω. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργό. Ναι, ευχαριστούμε. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε. Τα θεσμικά όργανα λειτουργήσαν σωστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θέσουν σε εφαρμογή το μνημόνιο? Κύριε Γιώργο μου, έχω γράψει το 2011 ένα βιβλίο 500 σελίδες στις εκδόσεις Λιβάνι, το μνημόνιο της χρεοκοπίας και ο άλλος δρόμος, και αποδεικνύω τις παρανομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παρανομίες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ελλάδα. Αποδεικνύω επίσης και τις αντισυνταγματικότητες. Επίσης υπάρχει δημοσιευμένη μελέτη δική μου στο νομικό βήμα, που είναι το όργανο του Δικηγορικού Συλλόγου. Και πολλά από αυτά που είπατε υπάρχουν και στο υπόμνημα, στις προτάσεις που κατέθεσα ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας το Νοέμβριο του 2010, όταν ήμουν ετών προσφεύγων κατά του μνημονίου. Υπάρχουν όλα αυτά, μπορεί να έχετε κι εσείς και άλλα επιπλέον επιχειρήματα. Προφανώς συμφωνούμε, από εκεί και πέρα ήταν πολιτικές οι αποφάσεις συγκεκριμένων κομμάτων να εφαρμόζουν τα μνημόνια. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο χρόνος όμως είναι αμήλικτος και πάμε στο τέλος. Τελευταία γραμμή για απόψε ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης, ο οποίος θα κάνει μια σύντομη ερώτηση στον κύριο Μαριά για να πάρει μια σύντομη απάντηση. Κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Ναι, καλημέρα και από μένα και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Δεν έχω χρόνο, πράγματι τελειώνει η εκπομπή, οπότε θα περιοριστώ στο εξής. Κύριε Μαριά, η Ευρώπη δεν έγινε ποτέ ένωση, ποτέ κράτος, ποτέ ομοσπονδία. Αλλά ένα μπάχαλο άμορφο, ένα σκέτος βόθρος που αν σταθείς 5 λεπτά από πάνω του θα πεθάνεις από τις αναθεμιάσεις. Η ερώτησή μου, αν και την απάντηση προσωπικά τη γνωρίζω,
Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δανείζει τις τράπεζες και οι τράπεζες δανείζουν τα κράτη και δεν δανείζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατευθείαν τα κράτη, έτσι, όπως κάνει η Αμερική, έτσι, η Αγγλία, η Ιαπωνία, και αυτά δεν τα χρωστά κανείς. Έτσι. Αυτά τα οποία αυτοδανείζει. Ναι, ναι. Κύριε Γιάννη, είναι κέρια ερώτηση. Είναι σωστή η ερώτηση. Η σημαντική ερώτηση είναι αυτή. Έτσι, είναι σωστή ερώτηση και η παρατήρηση, και αυτό επίσης το αναλύω στο βιβλίο μου, διότι μέσω αυτού του μηχανισμού γίνεται η υπερχρέωση των κρατών. Αντί να σου δώσει με 1% επιτόκιο η Κεντρική Τράπεζα στην Ελλάδα, δίνει τα χρήματα αυτά στις τράπεζες, στις ιδιωτικές, οι οποίες αγοράζαν μετά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου με 5% επιτόκιο. Και έτσι έγινε υπερχρέωση όχι μόνο της Ελλάδος και πολλών άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Πρόταση, την οποία έχω πει από το 2010 και πιο πριν, είναι να γίνεται απευθείας ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό οι Γερμανοί επέβαλαν να μην επιτρέπεται και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Υπήρχε δε δυνατότητα της Ελλάδος, και το έχω γράψει το 2010 και το έχω κάνει πρόταση, επειδή υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, να αξιοποιούσαμε ένα άρθρο της συνθήκης, το 122 παράγραφος 2, που λέει ότι μπορείς να ιδρύσεις εσύ μια δικιά σου επενδυτική τράπεζα, η οποία να πηγαίνει να δανείζεται με 1% τότε από την Κεντρική Τράπεζα και να δίνει τα χρήματα αυτά δανείζοντάς τα στο ελληνικό δημόσιο με 1,5%. Αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί, είχε γίνει αποδεκτή από τον Τσίπρα, είχε γίνει αποδεκτή από τον Καμένο. Υποτίθεται ότι θα φτιάχναν αυτή την τράπεζα, την περίφημη επενδυτική, εδώ και καιρό. Αυτό το κάνει η Γερμανία με τη Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα KfW, η οποία είναι αυτή που έδωσε και το δάνειο το πρώτο στην Ελλάδα εκ μέρους της Γερμανίας. Απλά πραγματάκια που μπορούν να εφαρμοστούν, δεν εφαρμόζονται για να υπερχρεώνονται οι λαοί. Οι απαντήσεις είναι απλές και οι λύσεις στην πολιτική είναι πάντοτε απλή, δεν είναι περίπλοκη. Μάλιστα. Απλά ο καθένας καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνονται αυτά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι εύκολο σε κανάλια να έχεις αρκετό χρόνο να μιλάς με τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Οι τηλεθεατές απόψε έκαναν, νομίζω, κέρυες ερωτήσεις και τους ευχαριστούμε. Και ήταν θερμά. Ενημερωμένοι. Και ενημερωμένοι. Αυτό ήταν σημαντικό. Σημαίνει ότι και το επίπεδο των τηλεθεατών του Blue Sky είναι αρκετά υψηλό και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.